Μουσείο Κεραμικού. Από εδώ αρχίζει το δημόσιο σήμα, η τάφη των οπλιτών και υπαίων που έπεσαν σε μάχες και πολέμους που έκανε η Αθήνα. Ο κεραμικός ήταν το πιο ωραίο τμήμα της αρχαίας Αθήνας. Εδώ ήταν το δίπυλο, η πιο επίσημη είσοδος της Αθήνας, και εδώ γινόταν και μεγάλο εμπόριο. Υπήρχαν και μικρές τράπεζες που αντάλλαζαν χρήματα. Κεραμικός για τον λόγο του καλού χώματος, και έφτιαχναν αγγεία οι κεραμοποιοί, οι αγγειογράφοι και αυτοί που έψιναν τον πυλό. Κεραμικός δημόσιον σήμα, η ταφική οδός. Το δημόσιο σήμα περιελάμβανε την αρχαία οδό, η οποία κινούσε από τον κεραμικό και κατέληγε στην Ακαδημία, καθώς και τα επιβλητικά ταφικά μνημεία που είχαν ανεγερθεί στις παρυφές της, όπου ενταφιάζονταν επιφανείς άνδρες της πόλεως των Αθηνών, όπως οι προτεργάτες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Σόλων ο νομοθέτης, οι Τυρανοκτόνοι, ο Κλισθένης, ο Εφιάλτης, ο Περικλής, ορισμένοι ρήτορες, φιλόσοφοι αλλά και στρατηγοί. Κυρίως όμως περιέλαμβανε ένα τόσο μεγάλο αριθμό πολυανδρίων, δηλαδή των κοινών τάφων των πεσόντων κατά τη διάρκεια των πολέμων, ώστε το δημόσιο σήμα να δίνει την εικόνα στρατιωτικού νεκροταφείου. Η χρήση του χώρου του ως νεκροταφείου μαρτυρείται από τους αρχαϊκούς χρόνους, παράλληλα με την λειτουργία της ταφικής οδού, η οποία εντοπίζεται κάτω από την σημερινή οδό Πλατεών. Ο συστηματικός όμως ενταφιασμός δημοσία δαπάνη πεσόντων σε πολέμους φαίνεται να συστηματοποιείται κατά το 2ο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. και διήρκησε τουλάχιστον μέχρι τους Καρχιδονιακούς πολέμους 3ος αιώνας π.Χ. Στο οικόπεδο της οδού Σαλαμίνος 35 αποκαλύφθηκε τμήμα του δημοσίου σήματος και έχουν έρθει αποσπασματικά στο φως 6 ταφικά μνημεία πολυάνδρια, τα οποία επεκτείνονται σε όμορα ακίνητα που τελούν υπό απαλωτρίωση, αλλά και κάτω από τον πεζόδρομο της οδού Σαλαμίνος. Μελλοντικά πρόκειται σε όλο αυτό το τμήμα να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Πρόκειται κυρίως για θήκες ιδιαίτερα επιμήκης, χτισμένες με μνημιακούς λιθόπλυνθους από πορόλιθο, με κάλυψη από μεγάλες πλάκες από το ίδιο υλικό. Τα μνημεία εδράζονται σε πλακόστρωση επίσης από πορόλιθο και έχουν ενταχθεί εντός δύο ορυγμάτων, όπου τέμνονται σε σχήμα γάμα, εσκαμμένων στο φυσικό βράχο, ώστε να υπογραμμίζεται ο υπόγειος νεκρικός χαρακτήρας τους. Από την χρονολόγηση των ευρημάτων προκύπτει ότι στις θήκες αυτές κοίτονταν πολεμιστές πεσόντες κατά τον Περοποννησιακό πόλεμο σε πεδία μαχών μακριά από την Αθήνα, οι οποίοι αφού αποτεφρώνονταν ενταφιάζονταν κατά φυλές δημοσία δαπάνη και τιμώνταν ως ήρωες σύμφωνα με τον πάτριο νόμο. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η σύγκρουση των δύο πόλεων κρατών, των Αθηνών και της Σπάρτης και των συμμάχων τους, διήρκησε από το 431 έως το 404 π.Χ. και κατέληξε στην οριστική ήττα των Αθηναίων, με αποτέλεσμα την κατάλυση της ηγεμονίας τους στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανή, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, το 130 περίπου, και είδε την ταφική οδό στο δημόσιο σήμα, το οποίο το περιγράφει κιόλας, και το πρώτο πράγμα που είδε ο περιηγητής Παυσανής ήταν τον τάφο των Λακεδαιμόνων, ο οποίος σήμερα έχει εντοπιστεί μέσα στον υπάρχον χώρο του αρχαίου κεραμικού.
Αμέσως είδε ένα ναό του Διονύσου Ελευθερέως. Εγώ έχω βάλει έναν παρόμοιο ναό που τον βρήκα στην Αρχαία Μεσσήνη. Πιθανόν έτσι ήταν και ο ναός του Διονυσίου του Ελευθερέως. Εκεί μπροστά από το ναό υπήρχε μια μικρή πλατεία και στον χώρο αυτό εξεφώνησε ο Περικλής τον επιτάφιο σύμφωνα με τον Θουκυδίδη. Αναφέρει ο Παυσανίας ότι ο επόμενος τάφος είναι του Θρασιβούλου. Ακολουθεί ωραιότατο μνημείο του Περικλέους, πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός, κυβέρνησε την Αθήνα περίπου 30 χρόνια. Ακολουθεί ο τάφος του Χαβρίου, ο τάφος του Φορμίωνος, ο τάφος του Λεάγρου, Μελανόπου και Μαρκάρτου η τάφη, ακολουθεί του μεγάλου ρήτορος και νομοθέτη του Κλισθένους, ακολουθεί Πολιάνδριο Αθηναίων Υπαίων, Κλεονέων, Πολιάνδρια αυτά, Αιγινητικού πολέμου, άλλο μνημείο, Ολυνθιακού πολέμου, άλλο μνημείο, μνημείο του Μελισάνδρου, ακολουθεί Πολιάνδριο πολέμου εναντίον Κασάνδρου, Αργίων Συμμάχων, μνημείο του Απολλοδόρου, όλα αυτά είναι στο δημόσιο σήμα, μνημείο του Ευούλου. Ακολουθεί Πολιάνδριο Στασιασάντων κατά Λαχάρους, μάχη κατά Μακεδόνων, άλλο Πολιάνδριο, Πολιάνδριο Κορινθιακού πολέμου, είχαν ταφεί στο δημόσιο σήμα όσοι πεθάναν υπέρ της Αθήνας, και εκστρατιών μακριάν της Αττικής, άλλο Πολιάνδριο, και Πολιάνδριο από την αυμαχία περί των Ελίσποντων. Μαρμάρινο βάθρο επιτύμβια στήλης από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, ίσως είναι το μόνο βάθρο αγάλματος που έχει βρεθεί στο δημόσιο σήμα και στην Ακαδημία Πλάτωνος γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Βάθρο με σκηνές μάχης υπέα που καταβάλει τον πεσμένο οπλίτη αντίπαλό του. Η τέταρτη πλευρά ήταν αθέατη και ακόσμητη. Το μακρόστενο λάξευμα στο άνω μέρος του βάθρου χρησιμεύε μάλλον για την έκθεση επιτύμβιας στήλης. Επίσης καινοτάφιο, μάχη της Χερόνιας, μάχη της Αμφιπόλεως, μάχη του Δηλίου, Λαμιακού πολέμου, Πολιάνδρια, εκστρατεία προς την Κύπρο, τον Συν Ολυμπιοδόρο, άλλο μνημείο, Αθηναίων Επικούρων Ρωμαίων, άλλο μνημείο, Τολμίδου και τον Συναυτό, Φίνικο Σοφιστού, Μαχών παρά τον Ευρυμέδοντα, όλα αυτά ήταν Πολιάνδρια, Κόνονος και Τιμοθέου, ο Κόνον έφτιαξε και τα τείχη στον Πειραιά, του Ζήνονος, του Χρυσίπου, Νικίου του Ζωγράφου, Αρμοδίου και Αριστογείτονος, όλα αυτά ήταν στο δημόσιο σήμα, Εφιάλτου Ρήτορος, Λικούργου Ρήτορος. Από το Μουσείο του Πειραιά, αυτό το ωραιότατο ταφικό μνημείο, αυτά όλα τα έχω βάλει για να πάρουμε μια εικόνα το πώς θα ήταν στην ακμή της το δημόσιο σήμα με τα πάρα πολύ ωραία ταφικά μνήματα και καινοτάφια και πολιάνδρια, τα οποία οπωσδήποτε, επειδή ήταν και δημόσια, θα τα είχαν φτιάξει και οι καλύτεροι καλλιτέχνες και γλύπτες που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Όταν οι αρχαίοι έθαβαν τους ήρωες, τους στρατιώτες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, πάντα τους έθαβαν ως αφηρωισμένους ήρωες και μαζί με αυτούς έθαβαν και τα όπλα τους, τα κράνη τους και την πανοπλία, το θώρακα και όλα, και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα τους τα βρίσκουμε στις ταφές, στα πολιάνδρια και στα καινοτάφια, καθώς βάζανε και μικρούς λυκύθους πύλινους, διότι κάνανε και χωές
και ρίχνανε και κρασί. Υπήρχαν στα μνήματα ιδίως του δημοσίου σήματος, στα κενοτάφια υπήρχαν διάφορες τρύπες και από εκεί κάνανε χωές και ρίχνανε κρασί μέσα προς τιμή των αφηρωισμένων ανδρών, οι οποίοι επειδή πέσανε στα πεδία των μαχών είχαν πιο καλή τύχη για να πάνε κατευθείαν στο γησιο πεδίο ή στη Λευκή Νήσο, όπως πίστευαν οι αρχαίοι. Επομένως και τα όπλα και οι πανοπλίες και όλα αυτά συνοδεύουν τους ήρωες των πολέμων κατά την κλασική εποχή. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είχε γίνει μία έκθεση «Μεγάλες νίκες» και είχα πάει, και η έκθεση ήταν αφιερωμένη στις νίκες του αρχαίου κόσμου και είχαν φέρει διάφορες πανοπλίες, ασπίδες και δόρατα, και παρουσιάζεται όλη η αρετή των πολεμικών, των πολεμιστών της αρχαίας Ελλάδος, και καθώς βλέπουμε στις προθήκες τα κράνη, τα κορινθιακά, τις ασπίδες και όλο τον εξοπλισμό, και πρέπει να ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο δυνατοί από εμάς, αλλά στο σώμα ήταν λίγο πιο λεπτοκαμωμένοι, δηλαδή ένα κράνος που βλέπουμε σήμερα στα μουσεία δεν μπορεί να το φορέσει ένα σημερινός, διότι μπαίνει με έναν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλη η αρχαία πανοπλία περίπου ήταν 25 κιλά, εμείς σήμερα δεν αντέχουμε αυτά τα κιλά, αλλά παρόλα αυτά ήταν λίγο πιο μικροκαμωμένη, και όπως είπα ούτε θώρακα μπορούμε να βάλουμε σήμερα, έστω και αν είναι κεφαρδής, ούτε καν και τις περικεφαλές των μονομάχων. Ήταν κάπως πιο λεπτοί οι αρχαίοι, και όλα αυτά είναι από την έκθεση «Οι Μεγάλες Νίκες» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Είναι ένα επιτύμβιο, μία πλάκα η οποία έχει ονόματα των μαραθωνομάχων, και πιθανόν την πήρε ο Ηρώδης ο Αττικός μαζί του να την έχει όταν έκτισε τη βίλα του στην Κοινωρία, στη θέση της βίλας είναι σήμερα το μοναστήρι της Λοκούς, έχουν γίνει ανασκαφές δίπλα είναι και τη βρήκανε, και τώρα η πλάκα αυτή των μαραθωνομάχων είναι αρχές του 5ου αιώνα, 490 π.Χ. έγινε η μάχη του Μαραθώνα, και τώρα αυτή βρίσκεται στο μουσείο, στο Μεσόγειο Άστρος, στο μουσείο του Άστρος είναι αυτή η πλάκα, την είχαν φέρει και αυτή στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι Μεγάλες Νίκες των Ελλήνων, και είναι από τους μαραθωνομάχους, αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Όταν οι αρχαίοι έθαβαν τους ήρωες, τους στρατιώτες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, πάντα τους έθαβαν ως αφηρωισμένους ήρωες, και μαζί με αυτούς έθαβαν και τα όπλα τους, τα κράνη τους και την πανοπλία, το θώρακα και όλα, και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα τους τα βρίσκουμε στις ταφές, στα πολυάνδρια και στα κενοτάφια, καθώς βάζανε και μικρούς λυκύθους πύλινους, διότι κάνανε και χωές και ρίχνανε και κρασί, υπήρχαν στα μνήματα ιδίως για να καταλάβουμε πώς περίπου ήταν το δημόσιο σήμα και η ταφική οδός. Από τα διάφορα μουσεία που έχω πάει έχω βάλει διάφορα βάθρα, τα οποία είναι από ιππέες οπλίτες Αθηναίοι, οι οποίοι σε διάφορες μάχες είχαν πολεμήσει και στολίζανε τα βάθρα, έτσι νομίζω πρέπει να ήταν ολόκληρος ταφική οδός, το δημόσιο σήμα, και αυτά είναι στα διάφορα μουσεία, καθώς φαίνονται οι αθλητές, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν
και οι οπλίτες και οι μάχημοι και οι ιππείς. Αυτές οι βάσεις είναι του 5ου, του 6ου αιώνα, του 5ου αιώνα και του 4ου αιώνα των μεγάλων γλυπτών της αρχαιότητος, διότι ήταν και επειδή ήταν και δημόσιο σήμα, νομίζω ότι τα μνημεία, τα τεφικά και θα ήταν ίσως και τα καλύτερα που μπορούσαν να φτιάξουν οι Αθηναίοι μαρμαρογλύπτες, καθώς βλέπουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία ταφικά τα οποία είναι στο μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας. Αυτό που κάνει εντύπωση από την περιγραφή του Παυσενία είναι ότι τα περισσότερα μνημεία, ίσως και όλα σχεδόν, είναι από πολέμους που έκανε η Αθήνα με τις γειτονικές της πόλεις, και εδώ φαίνεται κιόλας ότι μπροστά στο θείο δεν μετράει όταν κάνεις πόλεμο με το γείτονά σου, ας είναι και από την ίδια φυλή, αλλά αν πιστεύεις σε αυτό και αυτό σε εκθεώνει και σε κάνει ήρωα. Καθώς βλέπουμε και τα διάφορα στεφάνια τα οποία τοποθετούσαν μέσα στα πολυάνδρια, καθώς βάζανε και μικρά αγγεία, διότι γινώσανται και σπονδές και χωές, ρίχνανε στα πολυάνδρια μετά οι συγγενείς των τρενθενών, των υπαίων και οπλητών της Αθήνας, χύνανε λάδι και κρασί προς τιμή των νεκρών που έπεσαν στις μάχες, και όπως είπα πάντα μετράει για τους θεούς η μεγάλη δύναμη για να νικήσουν στον πόλεμο. Η Ακαδημία Πλάτωνος, η σχολή του Πλάτωνα που έχει ιδρύσει έξω από την Αθήνα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, και εδώ είναι το άγαλμα του Πλάτωνος, το οποίο είναι στην Ακαδημία Αθηνών μαζί με τον δάσκαλό του τον Σοκράτη. Όπως κοιτάμε, αριστερά είναι ο Πλάτωνας και δεξιά είναι ο Σοκράτης, ο οποίος πιάνει με το δεξί του χέρι το μέτωπό του, το κεφάλι του. Καθώς βλέπουμε τα έξω αγάλματα είναι το 1860, όταν έγινε το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, και εδώ πάλι βλέπουμε τον δάσκαλο του Πλάτωνα, τον Σοκράτη, και εδώ είναι η περίφημη, το μέρος που ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα, η φιλοσοφική σχολή, αλλά σύμφωνα με τον Παυσενία μόνο ένα γυμνάσιο υπήρχε εκεί, καθώς φαίνεται ότι είχαν μετακομίσει όλοι μέσα στην πόλη. Εγώ αυτό που είδα στο μέρος που ήταν η σχολή του Πλάτωνα, είδα κάτι σαρκοφάγους που αυτές είναι σαρκοφάγοι, όπως φαίνονται, είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, και ρήπια κτηρίων, καθώς υπάρχει και μια επιγραφή από μια παλέστρα, υπήρχε επιγραφή παλέστρας, ρήπια όλα αυτά είναι, καθώς και είδα και άλλη μια επιγραφή που αναφέρει ότι ήταν ένα γυμνάσιο, ρήπια βέβαια όλα αυτά, τα οποία είναι στη σχολή Ακαδημία Πλάτωνος στον Κολονό. Μία ωραιότατη, ένα ωραιότατο γκράφιτι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό νομίζω ότι είναι ωραίο κατά κάποιο τρόπο. Και είναι τεράστιος ο χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία βλάστηση και είναι και δροσερός. Όταν πια ο Παυσανίας φτάνει στην Ακαδήμη, αναφέρει, ήταν τότε μόνο γυμνάσιο, υπάρχει μνημείο του Πλάτωνα, τάφος του Πλάτωνα, για τον οποίον είχε προδηλώσει ο Θεός πως σε ό,τι σχετίζεται με την φιλοσοφία θα είναι ο καλύτερος, και το είχε προδηλώσει ως εξής: ο Σοκράτης, όταν επρόκειτο να γίνει μαθητής του ο Πλάτων, την προηγούμενη νύχτα είδε στο όνειρό του να πετάει μέσα στον κόρφο του ένας κύκνος. Το πτηνό κύκνος είναι φημισμένο για τη σχέση του με τη μουσική, γιατί λένε πως τους λίγες που κατοικούσαν στην αντικρινή πλευρά του Ιριδανού πέραν της Κελτικής γης, ένας μουσικός ονομαζόμενος Κύκνος είχε γίνει βασιλιάς. Ήταν ένα προμήνυμα ότι ο Πλάτων, ο περίφημος μαθητής του Σοκράτου, θα γίνει μεγάλος φιλόσοφος, και τον είχε προμοιάσει ως Κύκνο.
ερείπια από, από το συγκρότημα της Ακαδημίας Πλάτωνος και ξαναπήγα πάλι στο Μουσείο του Κεραμικού, από εκεί αρχίζει η Ταφική Οδός και το Δημόσιο Σήμα, αλλά πριν το Δημόσιο Σήμα όλος ο χώρος έχει τάφους και μάλιστα πλούσιους τάφους ιδιωτών και καθώς βλέπουμε αυτό το έξεργο και μεγάλο έργο που είναι φιλόσοφοι οι οποίοι θα μπουν μέσα στην βάρκα για να δώσουν το αντίτιμο στον Αχέροντα για να πάνε στην Λευκή Νήσο και στα Ηλίσια Παιδεία, αλλά οπωσδήποτε το αντίτιμο είναι η ίδια η ψυχή να έχει πάρει συνείδηση για να μπορέσει να είναι συνειδητός ο εθέρας, διότι η ψυχή είναι εθέρας. Διάφορα άλλα ταφικά μνημεία που υπάρχουν μέσα στην Μικρή Αυλή, διάφοροι λύκηθοι. Οι λύκηθοι συνήθως τους φτιάχνανε σε νέες κοπέλες οι οποίες δεν είχαν παντρευτεί, αλλά νομίζω και σε αγόρια τα οποία έπεφταν σαν οπλίτες σε μάχες, νομίζω βάζανε και σε αυτούς λυκήθους. Πάλι εδώ βλέπουμε σε αυτό το επιτύμβιο έναν υπέα και είναι πάρα πολύ ωραία και μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο του κεραμικού υπάρχουν εξαίσια και μεγάλα επιτύμβια των μεγάλων τεχνών, καθώς υπάρχει το επιτύμβιο του Δεξύλου. 20 χρονών σκοτώθηκε στην Κόρινθο ο Δέξυλος και υπάρχει και το μεγάλο επιτύμβιο της Παμφύλης. Καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα έργα τέχνης που υπάρχουν στο Μουσείο του Κεραμικού, και όταν οι Μακεδόνες κυριάρχησαν στην Αθήνα, τότε καταργήσαν αυτά τα επιβλητικά μνημεία, απαγορεύσαν να φτιάχνουν αυτά τα ακριβά και τότε φτιάχνανε μόνο κολονάκια και πάνω στα κολονάκια έβαζαν μόνο το όνομα του Τεθνεώτος. Σε αυτά τα υπέροχα επιτύμβια τα οποία υπάρχουν στην αυλή του Κεραμικού. Είναι αυτό το εξαίσιο γλυπτό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση, που είναι οι φιλόσοφοι και είναι έτοιμοι να μπουν μέσα στην βάρκα που θα δώσουν το αντίτιμο στον Χάροντα για να πάνε στα Ηλίσια Παιδεία, αλλά νομίζω το αντίτιμο το λέει και ο Λουκιανός ότι είναι η ίδια η ψυχή του ανθρώπου και αυτά είναι τα κολονάκια μετά όταν την κατάκτηση των Μακεδόνων της Αθήνας που απογόρευσαν τα μεγάλα επιτύμβια και τα κάνανε αυτά τα κολονάκια και έμπαινε μόνο το όνομα του νεκρού. Και είναι τέλος Οκτωβρίου του 2024 στον Πειραιά. Οκτώβριος μήνας του 2024, αύριο ξημερώνει 28 Οκτωβρίου, είναι η μέρα Κυριακή και θα γίνει και η παρέλαση στον Πειραιά.